Θέμα προπονητή μοιάζει να προκύπτει το τελευταίο διάστημα για την ΑΕΚ καθώς μετά από τις ήττες από Βόλο και Πάο, το κλίμα για το Μανόλο χειμένεθωλο ένα και βαραίνει. Ο Ισπανός τεχνικός χρεώνει το κακό στήσιμο των κυρινόμαυρων στους τελευταίους αγώνες, τις αλλοπρόσφαλες αλλαγές αλλά και για δηλώσεις που εκτίθουν τους παίκτες του αλλά με τα υπάρχοντα δεδομένα η Ένωση θα συνεχίσει να πορεύεται μαζί του ω το τέλο τη σεζόν. Αυτό φυσικά προποθέτει πω η ομάδα θα συνέλθει αγωνιστικά και δεν θα χάσει τον απομείνοντα στόχο τη σεζόν, δηλαδή το κύπελο και την έξοδο στην Ευρώπη. Ο Χιμένεθ θεωρεί και το έχει πει ο Δημήτρη Μελισανίδη στην επαφή που είχαν πρόσφατα ότι η ομάδα του μετά τη διακοπή θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερη. Ποντάρει στο φρεσκάρισμα των παιχτών που έχουν επιβαρυνθεί, αλλά και στι επιστροφέ αρκετών τραυματιών. Και όσο και να θέλει κανείς να κατηγορήσει τον Χιμένεθ, δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει το ελαφρυντικό των τραυματισμών, με την κατάσταση να αλλάζει ο Νούπο. Στην περίπτωση του Γαλανόπουλου, εκτιμήσει λένε πως η πορεία της αποθεραπείας του πάει καλά και είμαστε κοντά στην επιστροφή στις κανονικές προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί ήδη το ατομικό του πρόγραμμα είναι αρκετά δυνατό και χρησιμοποιεί και μπάλα εδώ και καιρό. Ο Χιμένε θα δώσει ρεπό το προσεχέ Σαββατοκύριακο και ο Γαλανόπουλο, μετά από αυτό, αναμένει να μπει στι κανονικές προπονήσεις. Βεβαίω, εκεί θα κρυθεί και ο βαθμός ετοιμότητάς του και το πόσο γρήγορα θα είναι διαθέσιμος και για τα παιχνίδια. Αυτή την εβδομάδα, και από την αποδοτικότητα του ατομικού προγράμματο που ακολουθεί, θα κρυθεί και ο χρόνος επιστροφής του Τσιγκρίνσκι στις προπονήσεις. Για το Σιμόνι αναμένεται στι επόμενε μέρε η πανεξιολόγηση στην κατάστασή του και η λήψη τελική απόφαση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σαφώ πολύ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα σε σχέση με Γαλανόπουλο και Τζιγκρί και με τον τραυματισμό του στον Χόνδρο. Στην ΑΕΚ τη Νέα Χρονιά, η προσπάθεια ενίσχυση εν καλοκαιριού έχει αρχίσει να χτίζεται από τώρα. Με το όνομα που ακούγεται συχνά για τη θέση του είναι αυτό το Φαμπιάνο τη Κυπριακή Ομόνια. Στην Ελλάδα, ο εντυπωστήπο κάνει λόγο για επικείμενη συμφωνία με το ρεπορτάζ από τη Μεγαλόνισσο να διαψεύδει, τονίζοντα πως ο Βραζιλιάνος είναι πολύ κοντά στον ανανεώστο συμβολαιό του με την Κυπριακή Ομάδα.